Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίτους, και σώσον αγαθέ δια σου τα στρικάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα και στη σημερινή μας σύναξη θα μιλήσουμε για μια άλλη αρετή την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και όπως λέγαμε σε κάποια άλλη σύναξή μας, οι αρετές μοιάζουν με ένα τριαντάφυλλο και κάθε αρετή είναι από ένα πέταλο. Για να είναι όμορφο το τριαντάφυλλο πρέπει να υπάρχουν γύρω γύρω τα πέταλα από το τριαντάφυλλο και τότε το τριαντάφυλλο είναι όμορφο. Αν λείπουν πέταλα από το τριαντάφυλλο, τότε το πέταλο δεν έχει, τότε το τριαντάφυλλο δεν έχει την μορφή, την ωραία που έχει. Και βλέπετε τι όμορφο που είναι όταν είναι σαν μπουμπούκι, όταν ανοίγει το πέταλο, τι όμορφο που είναι και πόσο άσχημο γίνεται όταν πέφτουν τα πέταλα. Οι αρετές λοιπόν πρέπει να διακρίνουν και το μοναχό και τη μοναχή, αλλά που πρέπει να διακρίνουν και τον κάθε χριστιανό, πρέπει να είναι ένα τριαντάφυλλο ανθισμένο με όμορφα πέταλα και μάλιστα όχι σε κατάσταση από συνθέσεως, αλλά σε κατάσταση συνέχεια απνής. Γι' αυτό και η μετάνοια πρέπει να γνωρίζουμε ότι τις συγκαταλέγουν οι πατέρες μέσα στις αρετές των ανθρώπων. Είναι και αυτό μία αρετή του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν η μετάνοιά μας συνδέεται με δάκρυα και κατάνοιση. Όχι απλά δηλαδή να έχουμε μία μετάνοια, κάνουμε κάποιο αμάρτημα και μετανοούμε, αλλά η μετάνοιά μας να συνοδεύεται από δάκρυα και μάλιστα να υπάρχει και κατάνοιση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μη μετάνοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος που δεν μετανοεί και συνεχώς αμαρτάνει, η αμαρτία γίνεται αιτία της διακοπής της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Τον άνθρωπο τίποτα άλλο δεν τον χωρίζει από τον Θεό παρά μόνο η αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη που μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε. Αυτή είναι η αιτία του χωρισμού μας. Που φυσικά χωρισμός σε αυτή τη ζωή σημαίνει νεκρή ψυχή, όταν ο άνθρωπος είναι χωρισμένος από τον Θεό. Επίσης, για την άλλη ζωή σημαίνει πνευματικός θάνατος. Ο Θεός όμως είναι φιλέστρονος, φιλάνθρωπος, ελεήμων και γι' αυτό το λόγο δώρησε αυτή την αρετή της μετανοίας. Να μπορούμε να μετανοούμε. Να μπορεί ο άνθρωπος κάθε φορά που κάνει μία αμαρτία να μετανοεί. Έτσι ξανανοίγει η επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η μετάνοια είναι ένας παράγοντας για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Χωρίς μετάνοια δεν μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και αυτό θα το δείτε ότι όταν πέφτουμε σε αμαρτίες, όταν μας βαραίνει μια αμαρτία, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη προσευχής, δεν έχει όρεξη να μελετήσει τη γραφή, δεν έχει όρεξη να διαβάσει ένα βιβλίο, δεν έχει όρεξη να παρακολουθήσει μια ακολουθία και να συμμετάσχει. Πέφτει. Ψυχικά πέφτει. Δεν έχει όρεξη. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί κόβεται η επικοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Εν αντιθέσει ότι η μετάνοια ανοίγει ξανά το δρόμο της επικοινωνίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η μετάνοια είναι η προσπάθεια και ο αγώνας του ανθρώπου να μισήσει την αμαρτία που κάνει.
Αν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί να μισήσει την αμαρτία, τότε δεν έχει μετανοήσει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Χρειάζεται, λέει, να συνεχεί αγώνα για να μπορέσει να μισήσει την αμαρτία. Αυτό το οποίο διαπράττει, αυτό το οποίο τον πλήττει στη συνείδησή του. Πρέπει, λέει, να φτάσει στο σημείο να συγχαθεί την αμαρτία. Να συγχαθεί την αμαρτία. Τότε ήρθε σε πραγματική μετάνοια. Φυσικά, πολλοί Άγιοι και διάφοροι πατέρες δίνουν διάφορες ερμηνείες και λένε διάφορους ορισμούς για το τι είναι μετάνοια. Εγώ μένω στο πιο βασικό, θα έλεγα, που είναι το Αγίου Γρηγορίου του Θεού, του Παλαμά, ότι το μίσος που πρέπει να δημιουργήσει ο άνθρωπος κατά της αμαρτίας αφήνει πραγματική μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό. Δεν είναι κάτι το επιφανειακό, δηλαδή τώρα μετανόησε. Έκανε αυτό, μετανόησε. Δεν έπρεπε να κάνω. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια, αναφέρουν οι Άγιοι, ότι είναι μία κατάσταση όχι επιφανειακή, αλλά είναι μία κατάσταση διαρκής. Και πρέπει να είναι εσωτερική και ενσυνείδητη. Διαφορετικά η επιφανειακή μετάνοια δεν είναι μετάνοια. Πρέπει να είναι διαρκής, δεν κρατάει κάποια λεπτά, μετανοώ και μετά από λίγο ή την επόμενη μέρα ξαναμαρτάνω. Αυτό δεν είναι μετάνοια, λέμε. Η μετάνοια είναι τα ενδεικτικά της, όπως ας πούμε το χρυσάφι, όταν λέμε είναι 14 καρατίν, τι σημαίνει? Ότι δεν είναι 100% χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι, πόσο το πραγματικό χρυσάφι, 24 καράτια, που σημαίνει ότι είναι μόνο χρυσό τότε μέσα. Άμα αρχίζουμε και πέφτουμε 18 καράτια, 12 καράτια, 14 καράτια, σημαίνει ότι έχει άλλα μείγματα μέσα. Το χρυσάφι το έχουμε ανακατέψει και έχει 14% χρυσάφι. Είναι μόνο τα υπόλοιπα μείγματα μέχρι εκεί που πρέπει να είναι στη θερμοκρασία που λιώνει, ας το πούμε, και πίσω. Το ίδιο λοιπόν, το πραγματικό χρυσάφι έχει μερικές ενδείξεις ποιο είναι. Το ίδιο και η πραγματική μετάνοια, λένε οι Άγιοι μας, ότι είναι διαρκής, είναι εσωτερική μετάνοια και είναι και ενσυνείδητη, η οποία μας δημιουργεί στεναχώρια στην ψυχή. Η πραγματική μετάνοια δημιουργεί θλίψη στην ψυχή. Δημιουργεί πόνο στην ψυχή μας. Δημιουργεί μια κατάσταση που προκαλούνται τα δάκρυα. Γιατί θλίβεσαι, πονάς, γιατί έκανες αυτό το αμάρτημα, το Α ή το Β. Αμάρτημα. Αυτή είναι, λέει, η μετάνοια. Φέρει στην αγχώρια. Αλλά η ίδια η μετάνοια είναι εκείνη η οποία γεννά, λέει, και την ελπίδα. Η πραγματική μετάνοια φέρνει ταυτόχρονα τη θλίψη, αλλά γεννά και την ελπίδα της χαράς. Ότι δεν θα ξαναμαρτήσει και δεν θα ξαναπέσει στο ίδιο αμάρτημα και έτσι θα σωθεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Η πραγματική μετάνοια τι είναι? Άρα λοιπόν, εάν δεν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει, δηλαδή, διαρκής μετάνοια, εσωτερική, ενσυνείδητη, η οποία γεννάει τη στεναχώρια, γεννάει τη θλίψη, γεννάει τον πόνο της ψυχής, αλλά ταυτόχρονα γεννάει και την ελπίδα της σωτηρίας, τότε δεν είναι πραγματική μετάνοια. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της. Για να καταλάβουμε, μας λένε οι πατέρες, ποια είναι η πραγματική μετάνοια. Όπως το άπτιστο φως όταν το βλέπει κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά για να το δει. Για να μπορεί να καταλάβει ότι είναι εκ Θεού και δεν είναι εκ του πονηρού. Ένα φως που παρουσιάζεται, όπως παρουσιάζεται σε μεγάλους Αγίους. Για να το δεις, πρέπει να καταλάβει τα χαρακτηριστικά του μεν από του δε.
Έτσι λοιπόν και η πραγματική μετάνοια έχει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος όμως για να οδηγηθεί στη μετάνοια πρέπει να ξεκινήσει από ένα στάδιο αυτομεμψίας. Τι είναι η αυτομεμψία? Το να κατηγορεί τον εαυτό του. Είναι ο υπεύθυνος. Φταίει ο άνθρωπος. Φταίω εγώ. Δεν μου φταίει ο άλλος. Φταίω εγώ πάντοτε. Μια αυτομεμψία ότι εγώ δεν προσέχω, εγώ δεν ακολουθώ σωστά τα βήματα, εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, με αποτέλεσμα να μαθάνω τελικά. Είμαι εγώ υπεύθυνος. Δεν ψάχνω να βρω δικαιολογία, μα ξέρεις η κατάσταση, το α, το β, το γ, το δ. Εγώ δεν είμαι εντάξει, γιατί αν ήμουν εντάξει θα μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό. Δεν είμαι εντάξει και γι' αυτό θρηνώ. Και γι' αυτό πονώ, ενώ θα έπρεπε να ήμουν εντάξει. Άρα ο πραγματικός χριστιανός, ο πραγματικός μοναχός, για να του φέρει τη μετάνοια και να έρθει η αρετή της μετανοίας, πρέπει να ξεκινήσει από την αυτομεμψία.